Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας. Επειδή έχουμε αρκετά πράγματα να ρωτήσουμε τον Υπουργό Υγείας, από πού να αρχίσουμε, κύριε Υπουργέ, να αρχίσουμε ίσως από το θέμα της ιατρικής σχολής. Από μια καλημέρα να αρχίσουμε. Ναι, καλή από σας μια μέρα. Καλημέρα καταρχάς. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροάτες. Είναι πολύ θετικό σίγουρα η θετική εξέλιξη η ίδρυση της ιατρικής σχολής. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό. Λέει κάποιος εδώ, γιατί χρειάζεται ιατρική σχολή στην Κύπρο, γιατί να δώσουμε λίγο τόσα εκατομμύρια ιατρική σχολή στην Κύπρο, πόσους φοιτητές θα παίρνει κάθε χρόνο αυτή η σχολή? Σας πω, καταρχήν χρειάζεται ιατρική σχολή στην χώρα μας για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πολίτες. Ξέρετε, όταν ένας γιατρός λειτουργεί σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, αναγκάζεται όχι μόνο να αναπαράγει γνώση, αλλά και να παράγει γνώση, δηλαδή να διεξάγει έρευνα. Και στις προηγμένες κοινωνίες, στις οποίες αποτινόμαστε πολλές φορές για να αγοράσουμε υπηρεσίες, είναι γιατί υπάρχουν ιατρικές σχολές που έχουν ψηλά επίπεδα ιατρικής. Γι' αυτό οφείλουμε και στον τόπο μας να αναβαθμίσουμε την ιατρική μας, δημιουργώντας ιατρική σχολή, θα έλεγα ιατρικές σχολές. Τώρα, εάν θέλετε να απαντήσω στο ερώτημα για το κόστος, υπάρχει, ξέρετε, η οικονομική κρίση μας έχει κάνει πια να μετράμε τα πάντα. Ναι, καταρχήν το κόστος για τη λειτουργία της ιατρικής σχολής δεν θα είναι 20 εκατομμύρια άμεσα, θα είναι πάρα πολύ μικρό. Πρέπει να σας πω, ειδικά για το 2012, το κόστος μπορεί και να μην υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο για τους πρώτους ακαδημαϊκούς που θα προσληφθούν, συν κάποια άλλα έξοδα τα οποία χρειάζεται αρχικά για να λειτουργήσει. Το κόστος θα είναι εξελιχτικά, θα είναι σταδιακό, και νομίζω το όφελος αυτής της επένδυσης, που μπορεί να μην είναι και τόσο ψηλή όσο την έχετε περιγράψει, θα είναι πολλαπλάσιο. Μην ξεχνάτε ότι στέλνουμε ένα ασθενήσει στο εξωτερικό σήμερα και πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε ασθενή, χρήματα τα οποία μπορούμε να εξοικονομήσουμε και να επενδύσουμε στον τόπο μας, εάν έχουμε τους γιατρούς του επίπεδου που ψάχνουμε στο εξωτερικό. Τα χρήματα έχουμε. Και σίγουρα το θέμα της εκπαίδευσης, καταρχάς δεν είπαμε εμείς, κύριε Υπουργέ, 20 εκατομμύρια, ίσως να μην ακούσατε καλά, απλώς πολλά εκατομμύρια, λέει, τόσα εκατομμύρια, λέει, έλεγε εδώ ο ακροατής. Εμείς οπωσδήποτε συμφωνούμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Εδώ έχουμε δώσει λεφτά και λεφτά, και κάτι το οποίο σίγουρα έχει να κάνει με την εκπαίδευση, την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Κύπρο και όχι μόνο. Είναι οπωσδήποτε θετικό και καλοδεχούμενο πάντοτε. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε μίζεροι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, αν είναι να μιζεριάσουμε για κάτι, ας μην αρχίσουμε από την ιατρική σχολή και από τα πανεπιστήμια. Έχει άλλα μόρφωση του κόσμου. Ας αρχίσουμε από πολλά άλλα πράγματα που υπάρχουν. Έχετε δίκιο, και πρέπει έτσι να πω κάτι εδώ, αν μου επιτρέπετε. Μια κοινωνία η οποία θέλει έτσι να έχει αυτοπεποίθηση, θα πρέπει να επενδύει ειδικά στην έρευνα. Αν ψάξετε και δείτε τις προηγμένες χώρες, στις οποίες ο κόσμος έχει περισσότερο επαγγελματισμό, περισσότερη αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, η κοινωνία, αυτό πηγάζει κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας αναδεικνύονται σε διεθνές επίπεδο και κυρίως στο επιστημονικό κομμάτι. Δεν θα δείτε κοινωνίες με πολύ αυτοπεποίθηση σε χώρες όπου δεν υπάρχει προηγμένη τεχνολογία ή, αν θέλετε, αναβαθμισμένη έρευνα. Σίγουρα. Είναι άμεσα συνυφασμένη με την αυτοπεποίθηση μιας κοινωνίας, και πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς στην Κύπρο στερούμαστε σε κάποιο βαθμό ένα ψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης σε όλους τους τομείς, και αυτό εκφράζεται και στο επίπεδο επαγγελματισμού. Και σίγουρα αυτό που λέτε έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την ιατρική σχολή, για τον μπορεί να μην είναι ακριβώς στη λογική της εποχής μας, ή να είναι λίγο ξεπερασμένο αυτό το πράγμα επί της ουσίας και στην πραγματικότητα, αλλά όντως η δημιουργία, η παροχή τέλος πάντων της δυνατότητας να σπουδάσει κάποιος ιατρική στην ίδια τη χώρα, σε μια μικρή χώρα, δίνει ένα κύρος σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον στο ακαδημαϊκό της σύστημα. Έχετε δίκιο, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, έχουμε και ένα ερώτημα ακόμη, κύριε Υπουργέ, από έναν ακροατή.
ο οποίος λέει γιατί να μην ξεκινήσουμε με μεταπτυχιακή ιατρική σχολή, όπου είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης νέων γιατρών, οι ανάγκες είναι λίγο μπερδεμένο, και να αφήσουμε το προπτυχιακό πρόγραμμα για αργότερα, λέει. Αυτό ήταν μια παλαιότερη σκέψη, μπορεί να έχει τη λογική του παλαιότερα. Έχει προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, η ίδρυση σε πτυχιακό επίπεδο, σε προπτυχιακό μάλλον. Με τα πτυχιακά προγράμματα σίγουρα θα πρέπει να υλοποιηθούν παράλληλα. Και είναι γεγονός, και επειδή προέρχομαι και από αυτόν τον χώρο, και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει παράλληλα να αναβαθμίσουμε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γιατί αρκετοί γιατροί οι οποίοι εκπαιδεύονται στο εξωτερικό, πολλοί θα ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο για να αποκτήσουν είτε διδακτορικά είτε ακόμα και μάστερ, είτε ακόμα και ακόμα πιο εξειδικευμένες, αν θέλετε, ειδικότητες. Συμφωνώ ότι και το μεταπτυχιακό είναι μια άμεση αναγκαιότητα. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες από άλλα ιδρύματα, πιθανόν να έχετε ακούσει, που προσφέρουν τώρα μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της υγείας. Άρα αυτά αρθριστικά θα έχουν ένα έτσι όφελος προς την κοινωνία γενικότερα. Λέει ένας ακροατής εδώ, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να ρωτήσετε, λέει, τον κύριο Υπουργό αν εξαγγέλθηκε και πριν 6 μήνες η ιατρική σχολή. Δεν έχω καταλάβει εγώ μόνο από το ερώτημα. Όχι, ενδεχομένως να θέλει να πει ότι την εξαγγέλουμε, θα γίνει ή δεν θα γίνει, ας πούμε. Η ιατρική σχολή θα γίνει, αυτό είναι τέλος ειδικό. Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τις εξελίξεις στην Ελλάδα στον τομέα της υγείας. Εχθές ο ομόλογός σας, ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρθηκε σε μια ηλεκτρονική διαδικασία, σε ένα διαγωνισμό όπου αποκτήθηκαν φάρμακα για τα νοσοκομεία της Ελλάδος 94% φθηνότερα από όσο τα έπαιρνε μέχρι τώρα το κράτος. Εδώ κάτι τρέχει, μήπως και εδώ φορτώνουμε τα φάρμακα, δεν ξέρω, με τιμές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να σας πω, οι τιμές των φαρμάκων στην Κύπρο είναι γεγονός, μειώνονται, δεν αυξάνονται, ειδικά όταν λέμε. Ναι, το θέμα είναι αν μειώνονται 2% και θα μπορούσαν να μειωθούν 90%, έχει μια διαφορά. Ναι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ειδικά στην Ελλάδα, όπου πάρα πολλά φάρμακα τα αγοράζουν αρκετά φθηνά. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές και επίσης με το μέγεθος της αγοράς. Στην Κύπρο έχουμε ένα σύστημα υπολογισμού της κατώτατης τιμής αγοράς ενός φαρμάκου και ενώ φάρμακα τα οποία διατίθενται στα φαρμακεία, και λογικά αυτά τα φάρμακα οι προμηθευτές θα έπρεπε να τα αγοράζουν από την Ελλάδα. Περιέργως όμως δεν το κάνουν. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο, αφορά τους προμηθευτές. Λογικά, αν τα αγόραζαν από την Ελλάδα αυτά τα φάρμακα, το κέρδος τους θα ήταν μεγαλύτερο. Γιατί το Υπουργείο με έναν υπολογισμό καθορίζει την τιμή την οποία δικαιούνται. Έχουμε και το θέμα των οδηγιών που είναι στα ελληνικά και των διάφορα πράγματα. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια πρακτικές διευκολύνσεις. Θα το συζητήσω με τον συνάδελφο της Υγείας στην Ελλάδα την άλλη εβδομάδα. Θα επισκεφτώ την Ελλάδα και θα συζητήσω ακριβώς τι έχουν υλοποιήσει για να δούμε αν μπορούμε και εμείς να το υλοποιήσουμε στην χώρα μας. Και μάλιστα μιλάνε για κάποια φάρμακα αντίγραφα τα οποία είναι εφάμιλα των πρωτότυπων. Και αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε πάρα πολλές χώρες. Ναι, αυτό χρησιμοποιείται και στην Κύπρο. Μάλιστα. Και στα φάρμακα τα οποία υπάρχει μια συμπλήρωση, μια επιδότηση αν θέλετε από το δημόσιο, αν υπάρχουν 4 φάρμακα για παράδειγμα τα οποία είναι εφάμιλα και ένα το αγοράζεις ξέρω εγώ 1 ευρώ, τα άλλα τα αγοράζεις 15 ευρώ και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το κράτος έρχεται να επιδοτήσει μόνο το 1 ευρώ αν θέλει κάποιος να αγοράσει εκείνον του που αξίζει 15 ευρώ. Και τώρα των τελευταίων καιρών έχει παρατηρηθεί ότι κάποια φάρμακα για τα οποία υπάρχουν τα εφάμιλα τα αντίστοιχα, έχει μειωθεί κατά πολύ η επιδότηση από το κράτος προφανώς, διότι έχει μειωθεί η τιμή αναφοράς. Μακάρι να συνεχίσει και έτσι. Κύριε Υπουργέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή σας ημέρα. Καλά, καλή σας ημέρα.